Μεγάλη Δευτέρα προς Μεγάλη Τρίτη. Οι εκκλησιαστικές ακολουθίες, οι ύμνοι, τα Ευαγγέλια, λοιπά αναγνώσματα επικεντρώνονται σε δύο βασικά θέματα. Στον Ιμφίο, τον Ιησού ως μέλλοντα γαμπρό της ανθρωπότητας, ιδού ο Ιμφίος έρχεται, και στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι το κεντρικό κήρυγμα του Ιησού, όσο δίδαξε στη Γαλιλαία και στα Ιεροσόλυμα, και το κεντρικό μήνυμα του Χριστιανικού Ευαγγελίου. Θα έλεγε κανείς ότι έχουμε να κάνουμε με δύο όψεις του ίδιου θέματος, διότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι γάμος, η ένωση με τον Ιμφίο, η συμμετοχή στη χαρά, στη γιορτή για αυτή την ένωση. Όμως, ενώ μιλάμε για δύο χαρμόσυνες καταστάσεις, στην ανάπτυξή τους τα δύο θέματα αποκτούν χαρακτήρα δράματος. Ο Ιμφίος οδεύει στη θυσία, στο μαρτύριο και στο θάνατο πάνω στο σταυρό. Και η Βασιλεία των Ουρανών έρχεται ανάμεσα σε προδοσίες και σε εγκλήματα. Σε όλες τις παραβολές του, που διαβάζονται αυτές τις μέρες για το θέμα αυτό, ο Ιησούς εμφανίζει τους καλεσμένους να έχουν άλλα σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούν και δεν πάνε στο γάμο. Και οι εργάτες που είχε ορίσει ο άρχοντας να εργαστούν στα χωράφια του, δεν έχουν έργο να παραδώσουν. Και αντί γι' αυτό δολοφονούν τους πιστούς υπηρέτες του. Δεν διστάζουν να σκοτώσουν ακόμα και το γιο του. Υπάρχει και στα δύο αυτά θέματα ένα τραγικό στοιχείο με την κλασική σημασία της αρχαίας τραγωδίας, το οποίο βεβαίως αυτό το τραγικό στοιχείο υπονομεύεται και τελικώς αναιρείται από το ότι όλο το δράμα εκτελήσεται στη χαρμόσυνη προοπτική μιας τελικής νίκης, της βασιλείας, της χαράς του νυμφίου, της κοινής αναστάσεως. Θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό, στην κοινή Ανάσταση, να δούμε τα δύο αυτά θέματα σαν ένα κοινό δράμα του Θεού με την ανθρωπότητα στην προοπτική της κοινής Αναστάσεως. Αν μπούμε στην υπνογραφία και τα αναγνώσματα των ημερών, θα δούμε το πιο γνωστό απ' όλα, «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυκτός». Ή τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένο και ένδυμα ούκ έχω να έλθεν αυτό. Η βασική παραβολή στον όρθρο της Μεγάλης Τρίτης που διαβάζεται Μεγάλη Δευτέρα απόγευμα είναι οι παρθένες με το λάδι. Πέντε από αυτές περιμένουν τον νυμφίο έτοιμες με το λάδι, οι άλλες τις παίρνει ο ύπνος, τους τελειώνει το λάδι, ψάχνουν να βρουν και τελικά δεν προλαβαίνουν και μένουν έξω. Είναι ένα στίχημα η συμμετοχή στη χαρά του νυμφίου. Είναι μια αναμονή, δεν ξέρεις πότε θα συμβεί ακριβώς, πότε δηλαδή θα συμβεί ο γάμος του Θεού με την ανθρωπότητα, πότε θα κλείσει ο κύκλος του δράματος που ξεκίνησε στην αρχή του κόσμου. Η Εκκλησία έχει μέσα σε αυτές τις μέρες παραπέμπει δεξιά και αριστερά στα αναγνώσματα, ξαναλέω, και στην υμνολογία της, σε διάφορα θέματα που τα παραλαμβάνει είτε από την Παλαιά Διαθήκη, είτε από αυτά που είπε ο Ιησούς στα Ευαγγέλια. Ας πούμε, ο Πάγκαλος Ιωσήφ είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που αναφέρεται σαν ένα πρότυπο του νυμφίου. Ο πανέμορφος Ιωσήφ, αφιερωμένος στον αφέντη του, αφιερωμένος στο έργο που του ανέθεσε, δεν υπακούει στα κελεύσματα της μοιχού συζύγου. Την απορρίπτει και παρόλο που αυτό έχει σαν τίμημα να κλειστεί στη φυλακή, τελικά αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος με τον οποίο δικαιώνεται ο πανέμορφος Ιωσήφ. Αντίθετα από αυτόν, ο αρχαίος Ισραήλ, ο εβραϊκός λαός, περιμένει να γοητευθεί από την ισχύ ενός Μεσσία που θα έρθει και θα τον καλέσει να νικήσουν με υπερφυσικές δυνάμεις τους εχθρούς. Δεν περιμένει έναν νυμφίο, έναν φορέα αγάπης, παρόλο που έχει προειδοποιηθεί από τους προφήτες του. Γράφει ο προφήτης Σοφωνίας ότι ο Κύριος θα σε καλέσει και θα σε ανακαινήσει με την αγάπη του και νιείσαι εν τη αγαπήσει αυτού και αυτή η μέρα θα είναι μέρα γιορτής. Αυτή η ανακαίνιση
δεν μπορεί να γίνει πιστευτή. Γιατί εδώ δεν έχουμε έναν εξωτερικό παράγοντα, έναν Θεό που έρχεται για να βοηθήσει με μια εξωτερική δύναμη, αλλά έρχεται για κάποιον που σε καλεί να μετάσχεις σε μια γιορτή στην οποία πρέπει να έχεις αναμορφωθεί. Είναι μια γιορτή μεταμόρφωσης. Τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον και ένδυμα ούκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Ο αρχαίος Ισραήλ δεν μεταμορφώνεται. Η σικιά δεν βγάζει καρπό και ο Ιησούς την καταργέται. Η άκαρπο συναγωγή, λέει η μνολογία των ημερών, η νομική ακαρπία, οι εντολές που δεν μεταμορφώνουν. Όλα αυτά αντιδιαστέλλονται με τη ράβδο του Μωυσή που τελικά βγάζει καρπούς. Οι εργάτες δεν κοπιάζουν, δεν αποδίδουν τους καρπούς στον κόπο τους, στον Κύριο του Αμπελώνα. Αυτοί θα στερηθούν τη Βασιλεία του Θεού. Και όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μια κατάσταση που μοιάζει πάρα πολύ με αυτά που περιγράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Ήδη στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου λέει ο Ιησούς στους μαθητές του που τον ρωτάνε πότε θα έρθει αυτή η Βασιλεία. Τους λέει δεν ξέρετε πότε, αλλά να ξέρετε ότι πριν από αυτό θα σας παραδώσουν σε θλίψη και θα σας σκοτώσουν και θα είστε μισούμενοι από όλα τα έθνη για το δικό μου όνομα και θα υπάρχουν πολλοί ψευδοπροφήτες. Οι καλεσμένοι, οι σύζυγοι, ποια είναι η ανθρωπότητα? Υπάρχει μια μυστήρια ασάφεια στα Ευαγγέλια για τη θέση του ανθρώπου στην κλίση αυτή του Θεού για το γάμο στον οποίο περιμένουμε και θα είναι η Βασιλεία του. Θα ήθελα εδώ να δούμε τρία σημεία σαν υποσημειώσεις, αν θέλετε. Το ένα είναι ότι βλέπουμε να συμπίπτει η θεματική του γάμου με τη θεματική του έρωτα. Υπάρχουν χριστιανοί, χριστιανικές παραδόσεις, όπως είναι η προτεσταντική παράδοση, για παράδειγμα, που βλέπουν σαν σκάνδαλο αυτή την ταύτιση του έρωτα με την αγάπη. Και λένε ότι είναι η ελληνική φιλοσοφία που έρχεται και κάθεται σαν φορτίο πάνω στη χριστιανική διδασκαλία. Και όμως δεν είναι έτσι. Η ταύτιση του έρωτα με την αγάπη είναι ένα παλιό βιβλικό μοτίβο. Το έχουμε δει στο Άσμα Ασμάτων. Το έχουμε δει στους προφήτες. Θα τολμούσα να πω ότι το βλέπουμε και εκτός χριστιανισμού. Ακόμα και στους μουσουλμάνους. Ο Τζελαλαντίν Ρουμί μιλάει στο ποίημά του για τον αγαπημένο, για τον Θεό. Και υπάρχει συνέχεια στην παράδοση της Εκκλησίας. Οι μοναχές είναι νύμφες Χριστού. Το Άγιον Όρος είναι το περιβόλι της Παναγίας. Είναι η αγαπημένη της Παναγίας η μοναχή. Και βλέπουμε και το απόσπασμα που διαβάζεται στο γάμο από την επιστολή του Παύλου προς Εφεσίους, που η σχέση του άντρα και της γυναίκας ταυτίζεται με το μυστήριο της Εκκλησίας και του Χριστού. Ένα δεύτερο θέμα είναι το θέμα της ισχύως και της ταπείνωσης. Ο Ιησούς έρχεται ως βασιλιάς. Ως βασιλιάς της ειρήνης. Θα γυρίσω λίγο σε αυτό στην ιστορία με το μικρό γαϊδουράκι. Και εδώ υπάρχει μία παρεξήγηση. Πολλοί λέμε και το συνηθίζουμε αυτό στα κηρύγματα, στις ερμηνείες που δίνονται, ότι ο Ιησούς ανεβαίνει στο γαϊδουράκι από ταπείνωση όταν είναι να μπει στα Ιεροσόλυμα. Αυτό, όσοι τουλάχιστον έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα του Δημήτρη του Μαυρόπουλου και τις ομιλίες του από το σταθμό της Εκκλησίας, ξέρουν ότι είναι μια παρεξήγηση. Ο Ιησούς έρχεται ως βασιλεύς και η παράδοση του μικρού, του νεαρού γαϊδουριού, του πόλου όνου, είναι η παράδοση που ακολουθούσαν οι βασιλείς του Ισραήλ όταν έρχονταν να συναγάγουν το λαό σε κατάσταση ειρήνης, σε περίοδο ειρήνης. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς επάνω στο γαϊδουράκι ως βασιλεύς της ειρήνης και όχι ως ταπεινός. Το πράος που αναφέρεται στο σημείο αυτό από τα Ευαγγέλια δεν είναι ταπείνωση.
είναι ο ειρηνικός χαρακτήρας της βασιλείας που επαγγέλλεται. Σε αυτή τη βασιλεία, λοιπόν, σε αυτή τη σύναξη, καλούμαστε να εισέλθουμε στη χαρά του Κυρίου μας. Θα τελειώσω με μια φιλολογική υποσημείωση. Όλα αυτά μοιάζουν λιγάκι με παραμύθι. Αλλά θα έλεγα ας μπούμε σε αυτόν τον πειρασμό, ας τον ακολουθήσουμε μέχρι τέλους, ας τα δούμε σαν παραμύθια. Τι είναι τα παραμύθια? Εγώ όταν ήμουνα σε πολύ παλιότερη ηλικία, πιο μικρός, όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά και προσπαθούσα να τους διαβάσω τα παραμύθια, μεταξύ άλλων τους διάβαζα τα παραμύθια τα ελληνικά του Γιώργου του Μέγα, της εκδόσης Εστία. Δυστυχώς είναι εξαντλημένο τώρα το έργο αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Και πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι δεν καταλάβαινα απολύτως τίποτα. Τα λαϊκά παραμύθια ήταν ιστορίες που δεν είχαν αρχή, μέση και τέλος, όπως τα συνηθισμένα παραμύθια που γνωρίζουμε. Και δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς συνέβαινε. Ήρθαν οι σύγχρονοι παραμυθάδες και κάποια φορά όταν παρακολουθούσα μια ομιλία μιας από αυτές τις σύγχρονες παραμυθούδες, κατάλαβα τι ακριβώς συμβαίνει. Τα παραμύθια, είχε πει, δεν μας δίνουν πληροφορίες. Δεν μας δίνουν καν συμβολισμούς. Τα παραμύθια είναι ένα μοτίβο που όπως το Περιστέρι έρχεται και κάθεται στον νόμο μας. Και εμείς, αν δεν μας λέει κάτι, το διώχνουμε, αν μας ενοχλεί αυτό το Περιστέρι, το πουλί που κάθεται στον νόμο μας, ή αλλιώς το κρατάμε. Και αν το κρατάμε εκεί, τότε αυτό γίνεται ένα μοτίβο, ένας τρόπος μέσα από τον οποίο μπορούμε πια να βλέπουμε τη ζωή μας όπως κυλάει. Οι ακολουθίες, οι γραφές του Ευαγγελίου, η υμνολογία είναι μια διαρκής επανάληψη αυτού του μοτίβου. Και όπως τα παιδιά με τις γιαγιάδες και τις μανάδες τους θέλουν διαρκώς να ακούνε το ίδιο παραμύθι, έτσι και εμείς κάθε χρονιά, κάθε μεγάλη εβδομάδα, κάθε μεγάλη Δευτέρα, μεγάλη Τρίτη, μεγάλη Τετάρτη, ακούμε τις ίδιες ιστορίες, γιατί αυτές οι ιστορίες δεν έχουν να μας δώσουν πληροφορίες. Έρχουν να ανανεώσουν αυτό το σκεύος, αυτό το δοχείο μέσα στο οποίο καλείται να χυθεί η ψυχή μας. Στο παραμύθι συμφιλιώνεται το λογικό με το συναίσθημα και βρίσκουν και τα δυο μαζί το δρόμο σε αυτό που η ασκητική, η νηπτική παράδοση ονόμασε νου ή καρδία. Αυτή τη μεταμόρφωση καλούμαστε, σε αυτή τη μεταμόρφωση καλούμαστε να αφαιθούμε συμμετέχοντας στις ακολουθίες αυτών των ημερών για να ετοιμαστούμε για το γάμο του νυμφίου, για τη Βασιλεία του Θεού. Καλό Πάσχα!